τι να πω μωρέ, τώρα που τόσο όμορφα πράγματα και η τελευταία μέρα σήμερα. Πρώτα να σας ευχαριστήσω όλους που γεμίσατε το όνομά μας κάθε μέρα αυτές τις μέρες. Να πω μέσα από την καρδιά μου πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά κύριε ευχαριστώ. Να πω ακόμα τόσα ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε και έρχεστε για εξομολόγηση. Εκεί να δείτε πόσο ομορφαίνεται την καρδούλα μου και πόσο με κάνετε να νιώθω φίλος σας. Θα σας πω, το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα, ντρέπομαι να σας το πω, αλλά θα σας πω δύο γεγονότα που μου συνέβησαν αυτές τις μέρες. Για να δούμε ότι υπάρχουν αυτοί που ενώ δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, σαν άλλοι λαοί, άλλα έθνη, άλλες θρησκείες, την τελευταία στιγμή αρπάζουν την ευκαιρία και βρίσκονται μέσα με όλη τους την καρδιά. Και εμείς που είμαστε μέσα, δεν ξέρω αν είμαστε με την καρδιά μας. Δεν ξέρω αν είμαστε με την καρδιά μας. Με παίρνει σήμερα το πρωί, με έψαχνε από ό,τι είδα το τηλέφωνο από χτες ένα παλικάρι από τη Συρία. Ψευτοήξερε ελληνικά, γιατί είχε σπουδάσει, και άρχισε να κλαίει, να χτυπιέται, να χαίρεται, να κάνει, γιατί μιλούσε μαζί μου. Είδα, ρε Πάτερ, ένα βίντεο να χαμογελάς και χωρίς να πολύ καταλαβαίνω τι λες, έκλαιγα. Και θέλω να γίνω κι εγώ χριστιανός. Φτάνει με τούτους εδώ που σφάζουν και ρημάζουν και μας έχουν φτάσει στην καταστροφή. Θέλω χαμόγελο, θέλω χαρά να απλώσει πάνω στη γη. Μιλήσαμε καμιά ωρίτσα, να που χάνει το παπάς δηλαδή και δεν το βρίσκεται, και μείναμε ότι θα έρθει σύντομα να βαφτιστεί. Θα μαζέψω ό,τι λεφτά χρειάζεται, Πάτερ, θα δω να βαφτιστώ. Πριν από κάνα μήνα παίρνω ένα μήνυμα και βλέπω ότι το τηλέφωνο ήταν από Βαγδάτη. Ένα κοριτσάκι παρακαλάει σε σπαστά ελληνικά γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες να μιλήσουμε και μου λέει το ίδιο. Και θέλω, ρε Πάτερ, να με βγάλεις το όνομα της Παναγιάς σας. Γιατί κατάλαβα από αυτά που διαβάζω ότι η Παναγιά αγαπάει πολύ τους ανθρώπους και θέλω να με αγαπήσει και εμένα η Παναγιά. Αν τα ενώσω αυτά με αυτά που γίνονται στον Αγιώργη τον Κουδουνά, ας πούμε, όπου ρε αυτές τις μέρες έχουμε σηκώσει φωνές και φασαρίες και τσακωνόμαστε και φωνάζουμε, φωνάζουμε, λέει, για το Θεό μας. Και κάποιοι άλλοι που δεν είναι αυτού του Θεού τρέχουν να βρουν το Θεό, να τον βάλουν στην καρδιά τους και να πάρουν την ευχή του και την ευλογία του και τη χάρη του. Λέτε εμείς με τις φωνές να μείνουμε απόξω και οι άλλοι που δεν φωνάζουν αλλά προσκυνάνε να μπουν μέσα. Κάθε φορά που πάω στον Αγιώργη τον Κουδουνά τρελαίνομαι.
Τρελαίνομαι να βλέπω μια ουρά από εδώ μέχρι τη Γερακαρού. Το ξιουράνε η αστυνομία της Τουρκίας. Η τουρκική αστυνομία, τουρκική αστυνομική μωρέ, όχι δική μας. Δίνουν νούμερα από 300 και χιλιάδες μέχρι 400 χιλιάδες μέσα σε τρεις μέρες. Περνάνε από τον ναό να προσκυνήσουν. Και έχουν από τη μια μεριά και την άλλη, στον Άρθικα έξω, δύο τεράστιες σειρές από μανουάλια με άμμο και ανάβουν χιλιάδες κεριά, τόσο που τα παιδιά που σβήνουν εκεί, που τους ξέρω, μας είπαμε πολλές φορές, καίνε τα χέρια τους να σβήνουν κεριά και να κουβαλάνε τα λάδια για τον Αγιώργη και την Παναγιά την Μυρτιδιώτισσα και να λες και να βλέπεις, εγώ κάθομαι εκεί στην είσοδο του ναού, με βάζει ο γέροντας εκεί, με τη σειρά δυο ιερείς είμαστε, ώρες να περνάνε και να θέλουν να τους σταυρώσεις με το πετραχύλι και το σταυρό ευλογία. Και να τους ακούς να πάνε στον Αγιώργη, είναι έτσι δίπλα μια τεράστια εικόνα, με χιλιάδες αφιερώματα πάνω που τα βάζουν οι ίδιοι, και να τους ακούς να κουπανάνε την κεφάλα τους κάτω στο μάρμαρα από μετάνοιες στον Αγιώργη. Και λέω, αυτοί παίρνουν σίγουρα τη χάρη. Εμείς πήραμε και τα μυστήρια. Εμείς που πήραμε και τα μυστήρια. Και μου διηγούνταν την ιστορία ότι ο Δεσπότης ο Προύσης, ότι το εγγενίασαν τον ναό, του ενεκαίνησαν τον ναό όλο, τη Μητρόπολη Προύσης, ένα τεράστιο, λέει, παλιό ναό του 11ου αιώνα και το αγόρασαν το Δημαρχείο της περιοχής μέχρι και τα Ευαγγέλια και τα δισκοπότηρα και τα θυμιατά και τα βιβλία και τις εικόνες όλα. Και όταν λέει, μου έλεγε ο κύριος Ασπασίδης από τη Θεσσαλονίκη που του διηγήθηκα την ιστορία μου, λέει, να σου πω και τη συνέχεια, ρε πάτε. Όταν σε εμάς, λέει, απευθύνθηκε ο Δήμαρχος της Προύσης, εδώ στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για να τον βοηθήσουν. Και όταν πήραμε τις εικόνες, θα πάμε να τις βάλουμε και είδαμε πίσω από την Αρχαία Τράπεζα τεράστιος ο ναός, 7, 8, 9 μέτρα, 10 μέτρα ύψος, πώς να τις βάλουμε. Πήγαμε, λέει, στο Δήμαρχο. Λέω, Δημάρχος, παιδιά, μην ανησυχείτε, θα στείλω που εργάτε συνέργεια, σκαλωσές, θα έρθω κι εγώ μαζί. Και ήρθε, λέει, ο Δήμαρχος και ανεβαίνει στη μια πλευρά της καλωσιάς ο Δήμαρχος και κρατάει την πλατητέρα για να την κολλήσει ο μάστορας, ο αρχαιογράφος, και λέει ο Δήμαρχος. Ο οποίος είναι Τούρκος. Και λέει ο Δήμαρχος. Βγάλετε με, ρε παιδιά, μια φωτογραφία με την Παναγιά. Και τα θυμάμαι αυτές τις μέρες και λέω, Θεέ μου, μήπως η Παναγιά έφυγε και πήγε από εκεί που βρίζουμε εμείς. Και εμείς εδώ καθόμαστε και βριζόμαστε μεταξύ μας. Προσέξτε κάτι, το διαπιστώνω από την εξομολόγηση. Ο διάολος μας έβαλε πάλι να χωριστούμε και να βριζόμαστε. Ει, να τόσο διάολος πως μπήκε πάλι στις υποθέσεις μας να μας φτιάξει να χωριζόμαστε. Ημέν εναντίον των δε. Αντί να γονατίζουμε όλοι μαζί και να προσευχόμαστε, το παίζουμε ημέν εναντίον των δε ότι τα ξέρουμε, ξέρω καλά εγώ, λέει, τι γίνεται. Και χάσαμε την ουσία της πίστεως. Ποια είναι, μωρέ, η ουσία της πίστεως? Είναι ή δεν είναι
το να είμαστε στη λειτουργία όλοι μαζί. Είναι ή δεν είναι το να είμαστε στην προσευχή όλοι μαζί. Είναι ή δεν είναι να είμαστε στην νηστεία, να είμαστε στον αγώνα τον πνευματικό, να είμαστε αγαπημένοι, να κάνουμε υπομονή, να έχουμε ταπείνωση. Αυτά, μωρέ, δεν είναι η πίστη, μάλλον. Τι είναι η πίστη, αν αρχίσουμε να βρίζουμε, μωρέ, χριστιανή πράγμα. Ουρχόνται και εμένα κάποιοι με φορά. Ωπα, Παναμά, στην αλήθεια. Πω, λέω, εντάξει, να τη μάθω την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια δεν είναι να φωνάζουμε, ούτε να βρίζουμε. Η αλήθεια είναι να αγαπάμε. Και θα σας πω τώρα κάτι που ταιριάζει. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που ήταν τόσο φωτισμένος, τόσο Άγιος, που όταν λέει ήταν στο Άγιον Όρος καλόγερος και πήγαινε από τόπο σε τόπο, στην άκρη, στην έρημο και στα καψοκαλύβια και στα καπουνάκια, τον άκουγα να φωνάζει συνέχεια, να προσεύχεται και να φωνάζει. Ακούστε τι, αυτό να πούμε κι εμείς αυτές τις μέρες. Υπεραγία Θεοτόκε, φώτισό μου το σκότος. Υπεραγία Θεοτόκε, δίδαξό μου την αλήθεια. Υπεραγία Θεοτόκε, δίδαξό μου, προσεύχεστε. Πώς να προσεύχομαι, αυτά τα τρία έλεγε. Φώτισό μου το σκότος, δείξε μου την αλήθεια και δείξε μου πώς να προσεύχομαι. Ποιος τα έλεγε αυτά, μωρέ? Όταν το βράδυ τον έβλεπαν στο κελί του απ' τα γύρω κελιά, στο σκοτάδι το απόλυτο του Αγίου Όρους, όταν έβλεπαν το κελί του το βράδυ, ήταν σαν να είχε μέσα ήλιο κρυμμένο και να λάμπει και να... σαν να έχει χίλιες λάμπες μέσα και έξω αναμένες. Και όμως αυτό δεν έβγαινε να φωνάζει, αυτή είναι αλήθεια, θα σας φάω όλους. Δίδαξό με, προσεύχεστε. Δίδαξό με την αλήθεια, Παναγιά μου. Και φώτισέ μου το σκοτάδι μου. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Αυτό σημαίνει Θεός. Αυτό σημαίνει πίστη. Αυτό σημαίνει Εκκλησία. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν θέλω να ακούω φωνές. Δεν θέλω. Δεν θα πάρω εγώ θέση ποια είναι η αλήθεια με το όσο και αν πικραίνω κάποιον. Δεν θα πάρω θέση ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το σωστό με το εμβόλιο. Είπα, θα προσεύχομαι για όλους σας να κάνετε τη σωστή απόφαση, αλλά θα την πάρετε με τον γιατρό σας. Ούτε με παπάδες, ούτε με καλογέρους. Με τον γιατρό σας θα την πάρετε. Γιατί και σας παρακαλώ, μην αγριοκοιτάτε οι μέν τους Θεέ. Να προσευχηθούμε οι μέν για τους Θεέ. Οι μέν για τους Θεέ. Οι μέν για τους Θεέ. Είπα σε ένα παλικάρι, πόσο πόνεσα. Ήρθε και μου έλεγε. Λέω, θα τα ακούσω. Δεν σταματούσε. Του λέω, παιδάκι μου, πήγαινε σπιτάκια σου, άκου και αυτούς, μια άλλη πλευρά. Ξανάρχεται, ξαναρχίζει που λέει, του λέω, παιδάκι μου καλό, τους άλλους τους άκουσες? Όχι, δεν θέλω να μάθω. Τι, εγωισμός είναι αυτό. Και ο διάολος αρπάζει. Ήρεμα, ήρεμα και να ζητήσουν όλοι το φωτισμό. Θα φωτίσει αν ζητήσουμε ταπεινά. Θα φωτίσει αν το ζητήσουμε με αγάπη. Θα φωτίσει και θα μας πει και όποια είναι η αλήθεια. Μετά να το κάνουμε. Αλλά να μας πει, μωρέ, η Παναγιά. Μην παίρνουμε φως. Να την πάρουμε λοιπόν μαζί μας την Παναγιά από αυτές τις μέρες.
Γιατί ο διάβολος θα μας πει, άφησε την τέλειωση τώρα τον 15 Αύγουστο. Του χρόνου πάλι η Παναγιά. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πάντως χωρίς Παναγιά. Έρχομαι κάθε πρωί και κάθε βράδυ και την προσκυνάω, αφού κάθομαι και εδώ, ανάβω το καντιλάκι της, λέω ό,τι λέω για όλους σας, για όλους μας, για όλους. Για όλους. Ας πούμε και για αυτούς που μας πήκραν. Ας πούμε και αυτούς που δεν χωνεύουμε. Μου λένε κάποιοι, ρε παπά, με αυτόν που όταν μιλάω δεν μ' αρέσει, τσακώνουμε συνέχεια. Λέω, κάνε κάτι όμως καλό. Ωραία. Άστο, από μακριά. Αλλά άναψε ένα κεράκι κάθε φορά. Και γι' αυτόν που δεν χωνεύεις. Γι' αυτόν που δεν χωνεύεις. Ας ανάβουμε. Έχει πολύ ευλογία όταν ανάβουμε κερί γι' αυτόν που δεν χωνεύουμε. Γιατί γι' αυτόν που χωνεύουμε εύκολα προσευχόμαστε και εύκολα τον αγαπάμε και εύκολα κάνουμε γι' αυτόν πράγμα. Αν γι' αυτό που δεν χωνεύουμε δεν κάνουμε πολλά. Εκεί έχει άσκηση. Αλλά έχει ευλογία όμως. Έχει ευλογία. Έχει ευλογία όταν ανάψουμε κεράκι. Και γι' αυτόν και γι' αυτήν και γι' αυτού. Να τους έχει καλά ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός πάνω στο σταυρό δεν φώνησε δυνατά στον Πατέρα Του. Άφες αυτής, Πάτερ Άγιε, ουχαρίδας τύπιους, δεν ξέρουν τι κάνουν, συγχώρεσέ Τους. Και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, μη στήσεις αυτής, Κύριε, την αμαρτία τάφτη, μη την πάρεις αυτήν την αμαρτία. Ποια αμαρτία, μωρέ, τον σκότωναν. Τον κοπανάγανε με τις πέτρες, τον κάνανε κομμάτια το καημένο το παλικάρι. Και όμως φώνασε στο Χριστό, μη στήσεις αυτή την αμαρτία τάφτη. Αυτός είναι πνευματικός αγώνας. Να αγαπάμε και αυτούς που μας έβαλε ο διάβολος να μην χωνεύουμε. Και τότε σκάει ο διάβολος και φεύγει μακριά. Από αυτήν την αγάπη σκάει ο διάβολος. Έτσι λοιπόν να πορευτούμε. Τώρα, αύριο το απόγευμα, το βραδάκι, θα κάνουμε το 15 Αύγουστο, εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο νωρίς. Από τις 8 θα αρχίσουμε, σπερινό όρθρο και θεία λειτουργία και θα τελειώσουμε στις 12 και αφού κοινωνήσουμε όλοι. Στον Άγιο Χαράλαμπο. Εκεί είναι η σειρά της Κυριακής. Εκεί θα κάνουμε τη λειτουργία. Και θα σας κεράσουμε κιόλας μετά. Τώρα, επειδή μετράω και μάλλον ξέρω να μετράω καλά και θα γίνει πάλι λίγο χαμός, να είστε πολύ σύντομοι στην εξομολόγηση. Εγώ εδώ θα είμαι και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αν έχω λαδάκι ακόμα στο καντήλι μου, εδώ θα είμαι πάντα ζω. Για να τα πούμε όσο αναλυτικά θέλετε. Ελάτε τώρα με τη σειρά, θα βγω έξω να σας σταυρώσω μετά για λήψη ένα όλους. Να πάτε στο καλό, σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ. Κι αν καμιά φορά στενοχώρησα κανέναν, να του φιλήσω τα πόδια και να του πω ότι τον αγαπώ πολύ. Καλή Παναγιά, μια Παναγιά μάνα μας που συνεχίζει και θα συνεχίσει να μας αγαπάει για πάντα. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είμαστε όλοι καλά.